Κύριε Λαμπρούλη, ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί μας δίνετε την ευκαιρία να τονίσουμε για μία ακόμη φορά ότι η Λάρισα έχει 2 δημόσια νοσοκομεία και θα συνεχίσει να τα έχει. Σε καμία περίπτωση, λόγω των εκτάκτων μέτρων που ελήφθησαν λόγω του κορονοϊού, δεν αλλάζει ο χαρακτήρας αυτών των νοσοκομείων. Δεν υφίσταται κανένα επομένως απολύτως ζήτημα για τη λειτουργία ή όχι του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Σκοπός μας είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών του νοσοκομείου και όχι η αναστολή λειτουργίας του. Λέτε, αναφέρετε στην ερώτησή σας ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας έχει μετατραπεί εξ ολοκλήρου σε νοσοκομείο COVID-19. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό δεν είναι ακριβές. Έχουν όντως δημιουργηθεί κλινικές αποκλειστικά για την νοσηλεία ύποπτων και επιβεβαιωμένων περιστατικών κορονοϊού από τις ήδη υπάρχουσες κλινικές. Μετατέθηκαν χρονικά όλες οι χειρουργικές πράξεις που ιατρικά δεν θα έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών και επομένως θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα. Και σήμερα που μιλάμε, έχουν ξεκινήσει και γίνονται τα χειρουργεία αυτά και το νοσοκομείο καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας συνέχισε να εφημερεύει σύμφωνα με το πρόγραμμα εφημερίας περιοχής. Η ογκολογική κλινική συνέχισε να εξυπηρετεί τους ασθενείς της και για τις προγραμματισμένες θεραπείες τους. Η μονάδα τεχνητού νεφρού δεν σταμάτησε ούτε μία μέρα τη λειτουργία της, το ίδιο και η μονάδα μεσογειακής ανεμίας. Σκοπός μας είναι φυσικά η προστασία των πολιτών κατά τη διάρκεια της πανδημίας και η ευθύνη αυτή είναι μεγαλύτερη. Μόνο φυσικά που το διάστημα της πανδημίας ο κορονοϊός συνεχίζει να μας απειλεί με τη μεταδοτικότητά του στην κοινότητα και με την ολοκλήρωση του εμβολιασμού στον πληθυσμό, πιστεύουμε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα επανέλθει στην κανονικότητά του. Και μέχρι τότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και τα νοσοκομεία μας σε πλήρη εγρήγορση και ετοιμότητα. Υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο και για την περιοχή της Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας, προκειμένου, εάν έχουμε τρίτο κύμα που όλοι απευχόμαστε, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με επάρκεια, με επιτυχία, όπως έχει γίνει μέχρι σήμερα. Υπάρχει και ένα ακόμα στοιχείο που δείχνει ότι οι προθέσεις μας είναι εκ διαμέτρου αντίθετες από τα λεγόμενά σας. Επιδιώκουμε δηλαδή με πράξεις την ενίσχυση και αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και αναφέρομαι στο κομμάτι των προσλήψεων του προσωπικού, μόνιμου και επικουρικού. Να επαναλάβω ότι χρειαζόμαστε μόνιμες λύσεις στο σύστημα και έχουμε προχωρήσει τόσο στην προκήρυξη μονίμων θέσεων ιατρικού προσωπικού και λοιπού προσωπικού, όσο και επικουρικού. Συγκεκριμένα, 8 θέσεις μόνιμων γιατρών που θα ενισχύσουν με τις υπηρεσίες τους στη λειτουργία κλινικών και τμήματων του νοσοκομείου, 1 θέση νεφρολογίας, 1 παθολογίας, 2 αναισθησιολογίας έχουν ήδη οι γιατροί αναλάβει υπηρεσία, 1 διευθυντής ακτινολογίας και 1 επιμελητής β' χειρουργικής αναμένουν το ΦΕΚ διορισμού τους, όπως επίσης και 2 ακόμη γιατροί στις ειδικότητες ουρολογίας και γαστροεντερολογίας. 13 θέσεις επικουρικών γιατρών και σε ό,τι αφορά το λοιπό προσωπικό, από την προκήρυξη 2Κ του ΑΣΕΠ έχουμε την πρόσληψη μόνιμων νοσηλευτών κατηγορία ΣΤΑΦΕΕΠΣΙΛΟΝ και έχουμε και την προκήρυξη σε εξέλιξη την 6Κ από την οποία αναμένουμε την κάλυψη επιπλέον θέσεων λοιπού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων. 91 άτομα λοιπού επικουρικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων έχουν αναλάβει υπηρεσία το προηγούμενο διάστημα, υπηρετώντας αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. 36 άτομα ΤΑΦΕΕΠΣΙΛΟΝ νοσηλευτικής, 7 άτομα ΔΕΕΠΣΙΛΟΝ βοηθών νοσηλευτών, 4 άτομα χειριστών εμφανιστών, 6 άτομα ιατρικών εργαστηρίων, 13 άτομα μεταφορέων ασθενών, 1 άτομο βοηθητικό προσωπικό καθαριότητας, 21 άτομα βοηθών θαλάμων, 1 άτομο ΔΕΕ μαγείρων και 2 άτομα υποχρεωτικής εκπαίδευσης τραπεζοκόμων. Το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε. Ενισχύουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με οποιοδήποτε τρόπο το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θέλουμε μόνιμες προσλήψεις και γι' αυτό προχωρούμε σε αυτές, αλλά επειδή υπάρχουν και χρονοβόρες διαδικασίες, αξιοποιούμε τη δυνατότητα προσλήψεων επικουρικού προσωπικού, το οποίο σταδιακά μονιμοποιείται. Είναι δέσμευση της κυβέρνησης, κυρίως ό,τι αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό, και
μονιμοποιείται κυρίως μέσω της προκήρυξης μόνιμων θέσεων, που αυτό γίνεται και στην περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας. Κλείνοντας, να απαντήσω και σε δύο ακόμη ζητήματα που μου έχετε θέσει. Η ένταξη των υγειονομικών σε καθεστώς βαρέων και αθυγιεινών, γνωρίζουμε όλοι, το έχουμε πει άλλωστε και σε άλλες απαντήσεις στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ότι περιμένουμε την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, η οποία στον Υπουργό Εργασίας θα εισηγηθεί την ένταξη επαγγελμάτων στα βαρέα και ανθυγιεινά. Έχουμε πει ότι ως Υπουργείο Υγείας η ένταξη των υγειονομικών σε αυτό το καθεστώς μας βρίσκει σύμφωνους. Τέλος, για την νομοθετική ρύθμιση απαλλαγής από ποινική και αστική ευθύνη των υγειονομικών για όλο το διάστημα που ασκήθηκε και ασκείται ιατρική, επιτρέψτε μου να πω ότι υπάρχει θεσμικό πλαίσιο το οποίο καλύπτει τέτοιες περιπτώσεις, αλλά βεβαίως εξετάζουμε με διάφορες πρωτοβουλίες και νομοθετικές στο μέλλον πάντα το πλαίσιο αυτό, προκειμένου να το εξυγχρονίσουμε και να το αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο, λαμβάνοντας υπόψη και τα δικαιώματα των ασθενών. Επιτρέψτε μου να μην πω κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή και να δεσμευτώ ότι στο μέλλον θα αναλάβουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ πολύ.